Μας επισκέπτονται, γιατί μας επισκέπτονται και ποιο είναι το προφίλ τους. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής μας εκπομπής. Η μεγάλη ετήσια έρευνα για τον τουρισμό στη Δυτική Κρήτη από το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτη σε συνεργασία με το ΜΑΙΧ. Ο κύριος Δημήτριος Νίκλης, ερευνητής του Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης του ΜΑΙΧ Παύλα Πολυτεχνείου Κρήτης, θα μας δώσει τώρα το επόμενο κομμάτι της έρευνας που αφορά, κύριε Νίκλη, δύο πράγματα από ό,τι βλέπω. Το ένα είναι το προφίλ του Γερμανού τουρίστα, αλλά και δύο νέες έρευνες που υλοποιήθηκαν στην Παλιόχωρα και στον Πάλο με τη συνεργασία των αντίστοιχων Δήμων. Πολύ σωστά, κύριε Κονσολάκη. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Θα πούμε για τους Γερμανούς τουρίστες. Αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή της κουβέντας είναι ότι οι Γερμανοί αποτελούσαν τουρίστες από μια χώρα η οποία είχαν μεγάλη επισκεψιμότητα στο παρελθόν και τώρα βλέπουμε ότι ξανά επιστρέφουν στα Χανιά. Οπότε θέλουμε λίγο περαιτέρω να δούμε το προφίλ τους, να δούμε από τι ακριβώς τουρίστες είναι, πού διαμένουν, για ποιους λόγους μας επισκέπτονται. Οπότε νομίζω είναι και κάτι χρήσιμο και για όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού για να δούνε αυτές τις πληροφορίες. Ξεκινώντας, βλέπουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά. Το εισόδημά τους, σχεδόν οι μισοί έχουν ένα εισόδημα άνω των 45.000. Αναφορικά με το επάγγελμα βλέπουμε ότι υπάρχει μία ισοκατανομή ανάμεσα στις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά είναι και ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 2 στους 10 είναι φοιτητές, άρα πιο νέοι σε ηλικία. Ένα 22% έχει έρθει με παιδιά. Αναφορικά με τις μέρες διαμονής, περίπου μισή, μπορούμε να πούμε ένα 46% είναι μέχρι μία εβδομάδα, 44% μεταξύ μίας και δύο εβδομάδων, ενώ περίπου ένα στους 10 μένει και κάτι παραπάνω, περισσότερο των 2 εβδομάδων. Όσο έχει να κάνει με την ηλικία τους, και εδώ συντριπτική τους πλειοψηφία, 6 στους 10 είναι νεαροί ή μέσης ηλικίας, μέχρι 45 ετών. Το 56% είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ όπως είχαμε πει και στην αρχή, ένα 55% έχει επιλέξει την Ryanair για την μετάβασή τους στα Χανιά. Αυτή η κάρτα δείχνει ένα δυναμικό, ναι, τουρίστα, το προφίλ ενός δυναμικού τουρίστα. Σωστά, έτσι? Πάρα πολύ σωστά. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι και νεαροί και το εισόδημά τους είναι αρκετά ικανοποιητικό και ότι ακολουθούν περίπου και αναφορικά με τη διαμονή τους, ακολουθούν και την πορεία, την μέση πορεία. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, συνεχίζοντας, γιατί έχουν επιλέξει την Κρήτη. Εδώ βλέπουμε, όπως είναι φυσιολογικό, στην πρώτη θέση στο δεξί κομμάτι της διαφάνειας βλέπουμε ότι είναι για τις φυσικές ομορφιές και το κλίμα. Δεν είναι κάτι το οποίο μας προκαλεί έκπληξη. Επίσης, ένα δεύτερο σημαντικός λόγος είναι και η τοπική κουζίνα. Είναι και αυτός ένας σημαντικός λόγος που ανεβαίνει. Mm-hmm. Και πρέπει και εδώ να δείξουν και οι τοπικοί φορείς την δέουσα προσοχή. Νομίζω ότι μπορούν να το εξελίξουν. Και επίσης, δύο δόξεις λαμπρών για την κριτική διατροφή. Προφανώς. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι ένα σημαντικό ατού της Κρήτης, το οποίο μπορεί και περαιτέρω να αξιοποιηθεί. Και επίσης και στιγμή κόστους. Τώρα, ένα επίσης σημαντικό είναι ότι εδώ βλέπουμε ότι στο κομμάτι των αρχαιολογικών χώρων η απάντησή τους σε ποσοστά είναι μεγαλύτερη από άλλες κατηγορίες. Δηλαδή, φαίνεται ότι τους ενδιαφέρουν και τέτοιου είδους χώροι. Και πιστεύουμε και στην αρχαία άπτερα ότι με τις αλλαγές που έχουν γίνει πιθανώς να δοθεί και μια νέα τάση και δυναμική και σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ενώ και η διασκέδαση είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά, δηλαδή αναφορικά με την νυχτερινή διασκέδαση, άρα ουσιαστικά δεν είναι ένας παράγοντας σημαντικός για την επιλογή τους. Λοιπόν, συνεχίζοντας, βλέπουμε τώρα τι είδος καταλήμματος επιλέγουν. Βλέπουμε ότι αυτό που είπαμε και πιο πριν είναι ότι σε αντίθεση με τους Σκανδιναβούς, εδώ τα ποσοστά είναι μοιρασμένα. Ναι, μεν το ξενοδοχείο είναι πάλι στην πρώτη θέση με ένα ποσοστό 46,5%, αλλά πολύ σημαντικό, βλέπουμε ότι στη δεύτερη θέση περίπου 4 στους 10 επιλέγουν ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Άρα δηλαδή είναι η κατηγορία η οποία επιλέγεται, όπως θα δούμε και στο επόμενο κομμάτι της παρουσίασης που έχουμε κάνει και για την Παλαιόχωρα, επειδή πολλοί επισκέπτες είναι και ένα κομμάτι είναι και Γερμανοί, πιθανώς να οφείλεται στο ότι και στις περιοχές που επισκέπτονται μπορεί να μην έχουν και μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Το ποσοστό στις βίλες είναι σχετικά μικρό, ενώ βλέπουμε ένα σημαντικό ποσοστό σε σχέση με το υπόλοιπο
δείγμα των επισκεπτών μας που έχει να κάνει με τη φιλοξενία και αυτό το site της Airbnb. Δηλαδή έχουμε ένα 7,9%, το οποίο είναι αξιοσημείωτο και μεγαλύτερο από άλλες κατηγορίες. Οπότε και αυτό είναι ίσως ένα σημάδι ότι αυτού του είδους την επιλογή οι Γερμανοί αρχίζουν και την προτιμάνε. Τώρα θα δείξει και στα επόμενα χρόνια η μελέτη αν θα έχει μια ανωδική πορεία αυτό ή όχι. Λοιπόν, συνεχίζοντας, μπορούμε να δούμε όταν λέμε στα ξενοδοχεία σε τι κατηγορίες διαμένουν. Κυρίως μιλάμε για κατηγορίες 3 και 4 αστέρων. Οπότε οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν μικρά ποσοστά, άρα κυρίως σε 3 και 4 ξενοδοχεία είναι εκεί στα οποία διαμένουν. Συνεχίζοντας, μπορούμε να δούμε τι πακέτο διαμονής επιλέγουν. Εδώ βλέπουμε ότι κυρίως επιλέγουν ή μη διατροφή ή μία διαμονή που περιλαμβάνει μόνο πρωινό. Η κατηγορία All Inclusive είναι στο 18,6% και έχει μία τοτική πορεία. Και ουσιαστικά βλέπουμε ότι επιλέγοντας και άλλα πακέτα διαμονής, αυτό είναι και κάτι θετικό και για την τοπική οικονομία. Γιατί σημαίνει κάποιος ο οποίος δεν έχει όλα τα γεύματα μέσα στο ξενοδοχείο, θα βγει έξω, θα φάει και έξω, θα κυκλοφορήσει περαιτέρω. Οπότε λογικό να ξοδέψει και κάτι περαιτέρω. Αυτά σε γενικές γραμμές ήταν συνοπτικά το προφίλ του Γερμανού τουρίστα. Κάτι έτσι σε συμπυκνωμένη πληροφόρηση. Οπότε νομίζω ότι αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση μπορούμε να περάσουμε και στο δεύτερο κομμάτι. Υπάρχει κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό? Ναι, πάνω σε αυτό που λέγαμε, επειδή ο τουρισμός εξαρτάται πάρα πολύ από τη δημοσιονομική κατάσταση μιας χώρας. Εδώ να τονίσουμε ότι η Γερμανία είχε κάνει μία προσαρμογή από τις αρχές του 2000 και μάλιστα οι δαπάνες της δεν ξέφυγαν, παρόλο που έπρεπε να απορροφήσει στην Ανατολική Γερμανία, με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί τότε να υπερχρεωθεί και έτσι οι πολίτες να έχουν αρκετό διαθέσιμο εισόδημα. Οπότε και την οικονομική κρίση την πέρασαν πολύ γρήγορα, ούτε καν 1,5 χρόνο δεν τους επηρέασε και βλέπουμε ότι έχουν αρκετό διαθέσιμο εισόδημα και αυτός είναι ο βασικός λόγος που άρχισαν και ξαναέρχονται στην Ελλάδα, καθώς η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή πολύ καλές τιμές και φυσικά πάντα μας ωφελεί η κατάσταση που συμβαίνει στην Βόρεια Αφρική. Και να κάνω και ένα σχόλιο έτσι λίγο δεικτικό. Παρά τα όσα τους έχουμε σούρει, έρχονται. Κοιτάξτε, ξέρετε, οι πολιτικοί πολλές φορές για να δικαιολογήσουν την ανικανότητά τους δημιουργούν ένα φανταστικό εχθρό και μας λένε τον βαράμε γιατί αυτό φταίει. Συμβαίνουν πολλά τέτοια στην πολιτική. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στο δεύτερο κομμάτι αυτής της παρουσίασης, ουσιαστικά φέτος είχαμε και μία καινοτομία στην μελέτη που γίνεται, εκτός από την κλασική έρευνα που πραγματοποιείται στο αεροδρόμιο, την οποία παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κομμάτι. Ουσιαστικά έχουμε βάλει και κάποιες άλλες περιοχές, έχουμε εντάξει την Παλαιόχωρα, τον Πάλο και τη Σαμαριά. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τους δημάρχους και τις δημοτικές αρχές τόσο στην Παλαιόχωρα και στην Κίσαμο, αλλά και το φορέα διαχείρισης του Φαρέγγι της Σαμαριάς, η οποία η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη για να υλοποιηθεί αυτή η έρευνα. Ξεκινώντας με την Παλαιόχωρα, μια περιοχή στα νότια του νομού, μπορούμε να δούμε στην πρώτη κάρτα το προφίλ των επισκεπτών. Βλέπουμε ότι ένα 46,5% έχει ένα εισόδημα πάνω των 45.000 ευρώ. Και εδώ πολύ σημαντικό είναι το δεύτερο κομμάτι, ότι ένα στους 4 το εισόδημά του είναι πάνω από 80.000. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι επισκέπτες στην περιοχή της Παλαιόχωρας σε αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι επισκέπτες οι οποίοι έχουν μεγάλο εισόδημα. Πολύ σημαντικό αυτό βέβαια. Ναι. Λοιπόν, και θα το δούμε και αυτό και στις δαπάνες που κάνει σε επόμενες κάρτες. Λοιπόν, αναφορικά με τα επαγγέλματα βλέπουμε ότι δύο κατηγορίες κυριαρχούν. Κυριαρχούν οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ το ποσοστό των φοιτητών που είναι στην τρίτη επιλογή είναι αρκετά μικρό. Αναφορικά με παιδιά, σχεδόν 4 στους 10 έχουν έρθει με παιδιά, άρα βλέπουμε ότι και η Παλαιόχωρα είναι ένας οικογενειακός προορισμός. Το πόσο μένουν, ένα 45% μένει μία εβδομάδα, ένα 35% μένει 2 εβδομάδες και επίσης, και εδώ αρκετά σημαντικό, ότι 2 στους 10 μένουν πάνω από 2 εβδομάδες. Δηλαδή κάνουν διακοπές. Μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο
παρατεταμένες. Πάνω από τους μισούς πάντως μένουν από δύο εβδομάδες και ναι, πάνω. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή η περιοχή της Παλαιόχωρας, οι επισκέπτες μένουν αρκετές μέρες. Επίσης, το από πού προέρχονται, σχεδόν 3 στους 4 είναι μη Σκανδιναβοί και επίσης η ηλικία τους. Βλέπουμε ότι εδώ το προφίλ τους είναι μέσης και ανώτερης ηλικίας, δηλαδή περίπου 6 στους 10 είναι άνω των 45 ετών. Και τώρα, και επίσης σημαντικό έβριμα που βρήκαμε της μελέτης, είναι ότι το 61% έχει επισκεφθεί και την περιοχή κατά το παρελθόν. Άρα δηλαδή είναι πιστοί επισκέπτες της περιοχής Παλαιόχωρας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι προφανώς είναι και ικανοποιημένοι και είναι κάτι και πολύ θετικό για την περιοχή, γιατί όταν έχεις επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, έχεις και μία σίγουρη και εξασφαλισμένη πελατεία. Τώρα, ποιοι ήταν οι παράγοντες οι οποίοι τους επηρεάσανε για να επισκεφθούν την Παλαιόχωρα? Αναμενόμενη η πρώτη επιλογή όσον αφορά το κλίμα και το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, το τοπικό φαγητό έχει σημαντική αξία και οι τιμές και το κόστος των υπηρεσιών, καθώς και το αίσθημα της ασφάλειας. Ενώ βλέπουμε ότι η διασκέδαση και οι αρχαιολογικοί χώροι είναι σε χαμηλότερες θέσεις. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα αναφορικά με την διάρκεια των διακοπών, αυτό που είπαμε και πιο πριν, είπαμε το πόσο διαμένουν. Τώρα βλέπουμε ότι το έχουμε κατηγοριοποιήσει και σε περισσότερες ομάδες και οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα ποσοστό, ένα 28% που είναι λίγες ημέρες, αλλά όπως είπαμε υπάρχει μια μεγάλη μετακίνηση που είναι από 10 ημέρες και περαιτέρω. Δηλαδή, αν δούμε τις 3 τελευταίες επιλογές, βλέπουμε ότι έχουμε πολύ σημαντικά ποσοστά. Mm-hmm. Περισσότερους από τους μισούς. Τώρα, πώς γίνεται ο τρόπος κράτησης των διακοπών? Αυτό τώρα ήταν και ένα ενδιαφέρον σε σχέση με την υπόλοιπη μελέτη. Βλέπουμε στην πρώτη κατηγορία έχει να κάνει σχέση με την προσωπική επαφή. Ένα στους 4 δηλαδή, επειδή έχει ξαναεπισκεφθεί την περιοχή όπως είπαμε και πιο πριν, οπότε έρχεται σε άμεση επαφή με τον ιδιοκτήτη του καταλήμματος, χωρίς να παρεμβάλλονται κάποιοι τρίτοι. Τώρα, η δεύτερη επιλογή είναι κάποια online συστήματα. Τώρα, η τρίτη επιλογή που και αυτή είναι σημαντική είναι μέσω κάποιου τηλεφώνου ή μέσω email. Δηλαδή και εδώ πέρα υπάρχει μία προσωπική επαφή. Οπότε η διαφορά στην Παλαιόχωρα εν σχέση με τον υπόλοιπο νομό είναι ότι εδώ οι επισκέπτες που έχουν ξαναέρθει στην Παλαιόχωρα γνωρίζονται και αποκτούν διαπροσωπικές σχέσεις με τους ιδιοκτήτες, οπότε γίνεται μία άμεση επικοινωνία. Λοιπόν, αναφορικά με την ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του καταλήμματος, βλέπουμε ότι όσο αναφορά, ξεκινώντας από αριστερά, έχουμε την καθαριότητα της υπηρεσίας του ξενοδοχείου και η ποιότητα ποικιλίας του φαγητού είναι στις 3 πρώτες θέσεις. Ακολουθούν οι τιμές και η ασφάλεια. Ενώ στο τέλος, η τελευταία επιλογή είναι οι εσωτερικές δραστηριότητες με ένα ποσοστό 49%, αλλά αυτό ίσως είναι και λίγο αναμενόμενο, γιατί μιλάμε για μικρά καταλήμματα τα οποία προφανώς δεν προσφέρουν. Σωστά. Δηλαδή, δεν είναι σαν τα μεγάλα ξενοδοχεία που μπορούν να προσφέρουν κάποιες εντός τύπου διασκεδάσεις. Οπότε δεν νομίζουμε ότι και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν βρίσκουν αυτές τις παροχές, γι' αυτό προφανώς λένε ότι δεν είναι και ικανοποιημένοι. Τώρα, όσον αφορά το οικογενειακό εισόδημα, βλέπουμε και εδώ μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή σε όλες τις ιδιωματικές κατηγορίες, αλλά είπαμε ότι είναι και το σημαντικό ότι αν δούμε προς τα δεξιά, ότι στις 3 τελευταίες κατηγορίες από 60 και επίσης από 80 και άνω, είι ένα ποσοστό, στις 2 τελευταίες κατηγορίες είναι 25%, αν βάλουμε και την τρίτη δηλαδή από 60 χιλιάρικα, πηγαίνουμε περίπου στο 40%, δηλαδή 4 στους 10 είναι από 60.000 και πάνω. Αρκετά σημαντικά τα ποσοστά όσον αφορά με το εισόδημα. Επίσης, αυτό που είπαμε ότι έχουν σημαντικό εισόδημα, αυτό φαίνεται και στο τι ξοδεύουν. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι επισκέπτες Παλαιόχωρας ξοδεύουν και ξοδεύουν και αρκετά. Σχεδόν 4 στους 10, 37,3% ξοδεύουν στις διακοπές περισσότερα από 900 ευρώ. Αυτό από τη μία είναι και λογικό γιατί μένουν και πολλές μέρες, αλλά βλέπουμε ότι κυκλοφορούν. Δηλαδή δεν είναι ότι μένουν μέσα στο κατάλημα και δεν ξοδεύουν τίποτε, κυκλοφορούν και κυρίως και είναι πολύ σημαντικό και για την τοπική οικονομία και για την περιοχή της Παλαιόχωρας, γιατί μεγάλο κομμάτι αυτών των εξόδων γίνεται στην περιοχή της Παλαιόχωρας. Ενώ βλέπουμε ότι τα ποσοστά σε αυτοί που ξοδεύουν λιγότερα είναι αρκετά μειωμένα και σε σχέση και με τις υπόλοιπες περιοχές. Συνεχίζοντας τώρα, το που ξοδεύουν τα χρήματά τους,
βλέπουμε δύο κυρίαρχες επιλογές, είναι σε ταβέρνες και στο να αγοράζουν κάποια φαγητά και ποτά. Άρα πιστεύουμε ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής, η τοπική οικονομία, εκεί η τοπική είναι... οικονομία και ουσιαστικά με αυτά τα προϊόντα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι αρκετά ικανοποιημένοι. Με αυτά δηλαδή που έχουμε βγάλει, νομίζουμε ότι είναι ικανοποιημένοι. Αν μας πούνε κάτι άλλο, ή εμείς δεν έχουμε κάνει σωστά τη δουλειά μας, ή αυτοί έχουν αυξημένες προσδοκίες. Όποιος πηγαίνει στην Παλιόχωρα το καλοκαίρι, το καταλαβαίνει. Προφανώς, νομίζω, ναι. Όλοι έχουμε επισκεφθεί την Παλιόχωρα. Τουλάχιστον αυτοί δεν πρέπει να παραπονιούνται. Νομίζω, ναι. Είναι από τους, ας το πούμε, τους τυχερούς του νόμου. Λοιπόν, αυτό ήταν όσο αφορούσε την Παλαιόχωρα. Πείτε το. Λοιπόν, η Παλαιόχωρα τώρα βλέπουμε ότι είναι ένα κλασικό παράδειγμα μιας τουριστικής περιοχής, η οποία είναι, ενώ βρίσκεται αρκετά μακριά από το αεροδρόμιο και το λιμάνιο και από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά, τραβάει υψηλού εισοδηματικού επίπεδου τουρίστες και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στις τοπικές αρχές και στους τοπικούς επιχειρηματίες. Πάντως, να πω κάτι. Να το πω γιατί το ζούμε και εμείς και το ξέρουμε και εμείς όλοι, νομίζω ότι πολύ βασικός παράγοντας για την Παλιόχωρα είναι οι παραλίες της. Δηλαδή προσφέρει μια ποικιλία παραλίων, δεν είναι μία ή δύο. Μπορεί ο επισκέπτης να διαλέξει πολλές και όμορφες καταπληκτικές παραλίες. Είναι μια περιοχή προσεγμένη. Έχουν κρατήσει και τις τιμές χαμηλά στα εστιατόρια, στα καφέ, δηλαδή δεν επικρατεί εσχροκέρδεια. Με αποτέλεσμα γενικά να προσφέρουν καλές, ποιοτικές και φθηνές διακοπές και με τις καταπληκτικές παραλίες που έχουν να είναι ένας τόπος που μπορεί να επιλέξεις εύκολα για τις διακοπές σου. Το σημαντικό είναι ότι κάνουν και έργα υποδομής που βοηθάνε τον τουρίστα. Ενώ εν αντιθέσει για παράδειγμα στις Καλύβες που είναι πολύ κοντά από το αεροδρόμιο και το λιμάνι, βλέπω μια εγκατάλειψη κυρίως έργων υποδομών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον τουρίστα να έρθει, ενώ είναι αρκετά κοντά. Επίσης, σχετικά με τις παραλίες που είπατε, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, το 30% των παραλίων στην Ελλάδα βρίσκονται στην Κρήτη, οι οποίες έχουν βραβευτεί με τη γαλάζια σημαία. Mm-hmm. Γαλάζια σημαία, όταν λέμε, δεν εννοούμε μόνο ότι τα νερά είναι καθαρά, αλλά τόσο. Και παρεχόμενες υπηρεσίες, πλέον των παρεχομένων υπηρεσιών και όλων των υπηρεσιών. Και η οργάνωση και η προστασία των λιωμένων και των επισκεπτών, όπως και η προστασία της φύσης, με συνέχεια με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όλων. Και να πούμε ότι οι tour operators και γενικά τα ταξιδιωτικά γραφεία στο εξωτερικό δίνουν μεγάλη έμφαση στον ποιοτικό τουρισμό και ένα σημαντικός ρόλος παίζει και η ύπαρξη της γαλάζιας σημαίας στις παραλίες. Πρέπει να τρέξουμε τις άλλες δύο έρευνες, γιατί έχει αρχίσει και μας πιέζει και ο χρόνος. Λοιπόν, προχωρώντας, συνεχίζοντας για τον Πάλο, που είναι μια πολύ σημαντική περιοχή στο νομό μας, με πολλούς επισκέπτες, θέσαμε την ερώτηση, προσπαθήσαμε να τους πούμε με μία λέξη να μας περιγράψουν το πώς μπορούν να χαρακτηρίσουν τον Πάλο. Βλέπουμε με το μπλε χρώμα είναι τα θετικά σχόλια, με το πορτοκαλί είναι τα αρνητικά. Βλέπουμε η πρώτη επιλογή, πάνω αριστερά που είναι ο μεγάλος κύκλος, μας έχουν δώσει την επιλογή beautiful, δηλαδή όμορφα. Mm-hmm. Επίσης, κάτω δεξιά πάλι με το μπλε κύκλο είναι το paradise, δηλαδή θεωρούν ότι η περιοχή είναι παραδεισένια. Mm-hmm. Και οι άλλες θετικές επιλογές ήταν ότι είναι εκπληκτικά, φανταστικά. Περνώντας τώρα στα αρνητικά σχόλια, βλέπουμε ότι σαν πρώτο είχαν πει το beautiful bad, δηλαδή ότι είναι ναι, ωραία, αλλά κάτι τους ενοχλούσε. Το πρώτο που τους ενοχλούσε είναι ότι ήταν καιρικά φαινόμενα, ότι υπήρχε αέρας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη φύση και ίσως κάποιοι επισκέπτες του Μπάλου θα πρέπει πριν επισκεφτούν την περιοχή να βλέπουν και λίγο και τα μετεωρολογικά δελτία για να δούνε και πώς πηγαίνουν και οι άνεμοι. Και μια άλλη επίσης δυσαρέσκεια είναι ότι υπήρχε μεγάλος συνωστισμός. Αλλά όταν πηγαίνει σε μια περιοχή η οποία είναι αρκετά γνωστή, αυτό νομίζω το περιμένει. Δηλαδή, δεν νομίζω κάποιο πηγαίνοντα σε μια παραλία, ακόμα και κάποιο από εμά, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, δεν νομίζω ότι θα βρει μια παραλία όπω μπορεί να είναι το Μάιο ή να είναι το Σεπτέμβριο. Σωστά. Λοιπόν, αναφορικά με ποιοι είναι οι επισκέπτε που είναι στον Πάλο, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, έχουμε πει στο δεξί κομμάτι, βλέπουμε από τον νομό των Χανίων. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ένα 23% έρχεται από την πόλη των Χανίων, ένα 10% από την Κίσαμο, ένα 9% από τον Πλατανιά και ένα 7% από την Αγία Μαρίνα. Τα ποσοστά από την Παλαιόχωρα είναι μικρότερα, κοντά στο 4%. Οι Σκανδιναβοί πάντως δεν κουνιούνται ούτε για τον Πάλο. Οι Σκανδιναβοί, ναι, ναι, θα το δούμε και στην επόμενη διαφάνεια, ούτε για τον Πάλο. Και βλέπουμε επίσης σημαντικό είναι ότι βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι,
το οποίο είναι περισσότερο από το μισό, έρχεται από άλλους νομούς της Κρήτης. Άρα δηλαδή Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Και από Άγιο Νικόλαο κάποιοι, αλλά κυρίως Ρέθυμνο Ηράκλειο. Αυτό είναι δηλαδή πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια περιοχή η οποία προσελκύει επισκέπτες και από τους άλλους νομούς, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν μία μέρα των διακοπών τους, γιατί κάποιοι οποίοι έρχονται από το Ηράκλειο θέλουν περίπου πάνω γύρω στις 3 ώρες για να φτάσουν και άλλες τόσες, δηλαδή ουσιαστικά μια ολόκληρη μέρα. Που σημαίνει ότι και μία μέρα από τις διακοπές τους θα ξοδέψουν όχι στο νομό Ηρακλείου, θα ξοδέψουν στα Χανιά. Ναι, γιατί ναι. Για να πας μπάλο και να γυρίσεις και θα φας και θα πιείς. Και... Προφανώς θα αφήσει και κάποια χρήματα. Και στη Δυτική Κρήτη. Λοιπόν, τώρα για αυτό που λέγαμε και προηγουμένως με την κατανομή των χωρών στην επόμενη διαφάνεια, βλέπουμε ότι αυτοί που κυριαρχούν περίπου 4 στους 10 είναι από Κεντρική Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο. Στη δεύτερη επιλογή υπάρχουν Ανατολικοευρωπαίοι και Ρώσοι, οι οποίοι ειδικά το κομμάτι της Ρωσίας έρχονται από την περιοχή του Ηρακλείου. Και σαν τρίτη επιλογή είναι οι Μεσόγειοι, περίπου 2 στους 10. Αυτό που σχολιάζαμε και πιο πριν, ότι οι Σκανδιναβοί έχουν ποσοστό ένα μόνο 9%. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε, ότι οι Σκανδιναβοί έρχονται αποκλειστικά στο να έρθουν, να μείνουν κάπου στο κατάλημα και να μην κουνήσουν καθόλου από εκεί. Λοιπόν, προχωρώντας, μπορούμε να δούμε ποια είναι η κατανομή της ηλικίας. Βλέπουμε κάτι το οποίο ίσως είναι και αναμενόμενο, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς ανήκουν μέχρι το 35 ετών. Γιατί ουσιαστικά και η περιοχή του Μπάλου είναι μια ημερήσια εκδρομή, η οποία ή θα πρέπει να πας με το καράβι ή θα πρέπει να πας με το αυτοκίνητο, αλλά αποτελεί και μια επιπλέον επιβάρηση και είναι και μια περιοχή που. Και το αυτοκίνητο, μην ξεχνάμε, έχει και πολύ περπάτημα, έτσι. Ναι, άρα δηλαδή ίσως είναι και αυτοί οι λόγοι που επιλέγονται από νεαρούς ηλικία. Λοιπόν, τώρα το με ποιους έρχονται, ποιοι τους συνοδεύουν στην επίσκεψή τους στην περιοχή. Βλέπουμε ότι στις δύο πρώτες επιλογές είναι είτε ζευγάρι είτε οικογένεια. Δηλαδή, ενώ είπαμε ότι είναι μικρή σε ηλικία, αλλά και εδώ πέρα τηρείται και αυτό που είπαμε, ότι οι περισσότεροι που επισκέπτονται στην Κρήτη και στο δυτικό κομμάτι είναι οικογένειες. Άρα, βλέπουμε ότι ναι, μεν είναι μικρή σε ηλικία, αλλά παίρνουν και την οικογένεια μαζί τους. Και σαν τρίτη επιλογή είναι ένα 15% που είναι φίλοι. Λοιπόν, τώρα, πολύ σημαντικό, τους ρωτήσαμε από πού μάθανε για τον Μπάλο. Βλέπετε πάνω στη διαφάνεια υπάρχει ένα 50%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι μισοί δεν ξέρανε τίποτα για τον Μπάλο πριν έρθουν στην Κρήτη. Δηλαδή, με το που ήρθαν στην Κρήτη, τότε άκουσαν για τον Μπάλο. Και αυτό είναι και κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ενώ δεν ξέρανε, με το που ακούσαν για τον Μπάλο, ίσως είδαν κάποιες φωτογραφίες, κάποια βιντεάκια που κυκλοφορούν, αποφασίσαν να το επισκεφτούν. Mm-hmm. Και τώρα, από πού έχουν μάθει πληροφόρηση? 6 στους 10 από τα κοινωνικά δίκτυα και από το διαδίκτυο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η επίδραση των κοινωνικών δικτύων σε τέτοιου είδους περιοχές είναι πολύ σημαντική βέβαια. Και πιθανώς είναι και το πώς θα πρέπει παρόμοιες περιοχές να λασαριστούν και να διαφημιστούν. Και ενώ δεύτερη επιλογή είναι από φίλους και συγγενείς. Ενώ από τουριστικά γραφεία ένα μόνο 14%. Λοιπόν, αναφορικά με το πόσο έχουν ικανοποιηθεί με το μεταφορικό μέσο επίσκεψης, έχουμε εδώ, όπως είπαμε, μπορούμε να πάμε είτε με το καραβάκι είτε με το αυτοκίνητο. Οπότε τους θέσαμε κάποιες ερωτήσεις, το κατά πόσο ήταν ικανοποιημένοι ή όχι από διάφορες κατηγορίες. Βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές, σε αυτό που περίπου 8 στους 10 και στις δύο κατηγορίες που είναι με το μοβ χρώμα, είναι ικανοποιημένοι από την καθαριότητα της περιοχής, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα, αναφορικά με τη μεταφορά. Ενώ με το καράβι το ποσοστό είναι σχεδόν απόλυτο, 90%, με το αυτοκίνητο είναι ένα μόνο 30%. Αλλά αυτό νομίζουμε είναι και αναμενόμενο, γιατί προφανώς υπάρχει μια δυσκολία στο δρόμο, υπάρχει και μια άλλη δυσκολία. Επίσης, σε γενικές γραμμές μπορούμε να δούμε ότι αυτοί που έρχονται με αυτοκίνητο είναι περισσότερο δυσαρεστημένοι και κυρίως μπορούμε να μείνουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει και με τις τουαλέτες και με την ποιότητα του οδικού δικτύου. Δηλαδή, ίσως στο κομμάτι της υγιεινής θα μπορούσε να γίνει και κάτι επιπλέον στην περιοχή για να εξελιχθεί. Τώρα, όσον αφορά το δρόμο, έχουν γίνει κάποια έργα βελτίωσης. Εντάξει, αλλά όσο και να είναι, είναι μια περιοχή που γνωρίζει και ο καθένας πριν την επισκεφθεί ότι είναι δύσκολα προσβάσιμη. Άρα, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να περπατήσει. Σωστά. Και να δώσει κάποιον έξτρα κόπο. Και στην επόμενη διαφάνεια, τελειώνοντας και με το κομμάτι της. Του Μπάλου, αυτό που τους ρωτήσαμε είναι το πόσο την πρόθεσή τους να πληρώσουν, αν υπήρχε πρόθεση να πληρώσουν για επίσκεψη στον Μπάλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εισιτήριο 1 ευρώ, οπότε τους θέσαμε αν το εισιτήριο ήταν 2 ευρώ, 3, 5, αν θα το επισκεπτόντουσαν. Βλέπουμε ότι μια μεγάλη μερίδα, το αν είπαμε ότι το εισιτήριο θα ήταν 2 ή 3 ευρώ, πάλι θα ήταν διατεθειμένοι να επισκεφτούν την περιοχή. Ακόμα ένα σημαντικό, 2 στους 10, ακόμα και με 5 ευρώ εισιτήριο θα το επισκεφτόντουσαν. Τώρα υπάρχει και ένα ποσοστό 16%,
το οποίο όμως είναι ίσως και ένα ποσοστό που γενικά σε κάθε ερώτηση, σε οποιοδήποτε θέμα, κάποιος άμα τους ρωτήσει είναι πάντα αρνητική. Άρα νομίζουμε ότι αυτό δεν είναι και πολύ μεγάλο ποσοστό, απλά έχει να κάνει ότι γενικά έχουν μια αρνητική στάση. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτό το κομμάτι, πολύ ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι της έρευνας, ειδικά σε ό,τι αφορά και τους Γερμανούς, αλλά και τις επιμέρους έρευνες για την Παλιόχωρα και τον Μπάλο. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ο κύριος Φακοτάκης θα μας παρουσιάσει μια επίσης υποθέτω ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς. Γιατί και το φαράγγι της Σαμαριάς έχει τη δική του αξία σε ό,τι αφορά το κομμάτι του τουρισμού στην Δυτική Κρήτη. Πάμε σε διαφημίσεις, θα δούμε το κομμάτι του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς στη συνέχεια και μετά θα κάνουμε και τις τελευταίες παρατηρήσεις. Ο καθένας από τη μεριά του θα μας πει ποιο είναι αυτό που του έμεινε περισσότερο σαν βασικό συμπέρασμα από τη συγκεκριμένη έρευνα. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, τελευταίο μέρος σε λίγο.